Βλέπω βέρες, μονόπετρα. Αλλιώς θα ήσουν πέρσι για να ερχόσουν, αλλιώς φέτος. Ναι, είδες, κάθε πράγμα έχει το, έχει ναι, το λόγο του. Πώς ναι. το έκανες αυτό? Πιο απ' όλα. Το γάμο κρυφά. Α, καταρχήν μ' αρέσει που κάνεις αυτή την ερώτηση, γιατί δεν έκανα το γάμο κρυφά. Δεν έκανα το γάμο κρυφά, απλά αποφασίσαμε, θέλαμε πολύ καιρό να κάνουμε ένα πολύ μεγάλο ταξίδι. Ναι. Και ξέρεις, λόγω κατάστασης, οικονομικής κτλ. Δεν είχαμε βρει την κατάλληλη ευκαιρία και την κατάλληλη αφορμή. Και τέλος πάντων, όταν μου έκανε την πρόταση γάμου, κάπου μέσα στο χειμώνα, μεταξύ μας, δεν θυμάμαι ποιος το είπε πρώτος και αυτά, του λέω και δεν το κάνουμε στο ταξίδι. Δεν κάνουμε και ένα ταξίδι που λέγαμε. Το ταξίδι να... ήταν να γίνει στη Νέα Υόρκη ή ήταν ένα ταξίδι γενικά? Το ταξίδι γενικά λέγαμε ότι θέλουμε να πάμε κάποια στιγμή να μπορούμε να πάμε ένα μεγάλο ταξίδι, ένα μήνα να μπορούμε και από τις δουλειές μας. Mm. Και γενικώς δεν είναι εύκολο να κάνεις ένα ταξίδι ναι, ένα εντάξει. μήνα και οικονομικά και όλα αυτά. Και λέγαμε να κάνουμε αυτό το ταξίδι. Στην Αμερική, Νέα Υόρκη, θέλαμε να πάμε Καλιφόρνια, θέλαμε να δούμε διάφορα μέρη και αυτά. Θέλαμε να πάμε εκεί που είχε σπουδάσει ο Παναγιώτης, στη Βοστόνη. Και του λέω, δεν κάνουμε και το γάμο μας. Έτσι. Δηλαδή, μαζί το είπαμε. Άρα αυτό. Δεν καλέσατε κόσμο, δεν. Όχι, δεν καλέσαμε κανέναν. Ποιοι ήσασταν πήγαμε... εκεί? Εκεί ήμασταν οι δυο μας. Ναι. Ούτε γονείς. Ούτε γονείς. Ναι. Οι οποίοι, επειδή το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι να είμαστε εμείς ευτυχισμένοι και δεν είναι οι γονείς μας το στερεότυπο των γονιών που θέλουν να είναι αυτοί ευτυχισμένοι μέσα από τα παιδιά τους, είναι το αντίθετο. Δεν είχαν κανένα πρόβλημα και ήμασταν οι δυο μας και απλά ήρθε ένας κουμπάρος από το Σικάγο. Κάποιοι φίλοι που έχουμε εκεί τέλος πάντων, αλλά δεν ήρθαν, δηλαδή ούτε καλύτεροι μας φίλοι ούτε κανείς, γιατί είπαμε ότι ή θα τους καλέσει όλους και αυτό είναι κάτι που θα το κάναμε τότε στην Ελλάδα ή θα το κάνουμε οι δυο μας πάρτι για τους δυο μας. Και ένα μεγάλο ταξίδι αυτό. Πώς το οργάνωσες? Δεν οργάνωσα τίποτα. Είχε πολύ πλάκα εδώ μεταξύ γιατί μου λέγανε γενικώς. Ήξεραν για το γάμο και μου λέγανε πω πρέπει να είσαι πάρα πολύ κουρασμένη τώρα που οργανώνεις το γάμο και έλεγαν ναι, πάρα πολύ τίποτα. Δεν έχει να οργανώσει τίποτα. Στέλνεις ένα email, συνεννοείσαι με το Δημαρχείο. Στο Δημαρχείο της Νέας Υόρκης παντρευτήκαμε. Αυτό. Πώς το διάλεξες και είπες στο Δημαρχείο? Καρι μπράτσο, τύπου ψάχνω να βρω το τέλειο location. Πώς? Όχι. Γιατί είναι πολύ πρωτότυπο όλο αυτό και είναι τέλειο. Ναι, είναι πολύ ωραίο και το συστήνω ανεπιφύλακτα. Γενικότερα, όχι απαραίτητα σε αυτήν την πόλη. Όποια πόλη αγαπάει ο καθένας και αν θέλει γενικότερα να το κάνει χωρίς καθόλου, πώς να σου πω, όλο αυτό το άγχος της προετοιμασίας, το. Αν δηλαδή δεν ονειρεύεται. Τα τραπέζια. Ναι, το ποιος θα κάτσει, το ποιος θα παρεξηγηθεί. Και επειδή τέλος πάντων εγώ δεν είχα ποτέ το όνειρο αυτό, ξέρεις, να κάνω ένα γάμο που θα μπω, που θα με χειροκροτήσουν. Που θα ψάχνω 5 μήνες πριν τον νηφικό μου, που θα είναι τον νηφικό. Χωρίς να τα υποτιμώ όλα αυτά έτσι προς Θεού, γιατί καμιά φορά λες κάτι και παρεξηγείσαι. Πάρα πολύ ωραία είναι και όλα αυτά. Απλά δεν ήταν στο δικό μου πλαίσιο ονείρων τέλος πάντων. Ναι, και όταν το αποφασίσαμε ότι θα τον κάνουμε το γάμο στην Αμερική, σκεφτήκαμε και για λίγο το θρησκευτικό. Είχαμε και διάφορους φίλους μας είπαν: εγώ να σας κανονίσω σε αυτήν την εκκλησία στην άλλη, στην τρίτη. Αλλά μετά σκεφτήκαμε ότι θα ήταν λίγο κάπως να είμαστε δυο μας σε μια εκκλησία. Και είπαμε καλύτερα στο Δημαρχείο. Ξυπνήσαμε πάνω πρωί, πήγαμε 9 η ώρα το πρωί. Παντρευτήκαμε. Αλλά φόρεσες το νηφικό και πήγες. Εντάξει. Τι ώρα το έβαλες το νηφικό, 7 η ώρα το πρωί. Το νηφικό το 9 η ώρα το πρωί το έβαλα. Λίγο πριν φύγουμε. Φύγαμε μαζί από το ξενοδοχείο, μπήκαμε στο ταξί, πήγαμε, παντρευτήκαμε. Δεν φάνηκε ψυχρό καθόλου. Καθόλου. Δηλαδή, περιμένεις σε μια αίθουσα σαν να πρέπει να υπογράψεις κάτι, ας πούμε. Ναι. Περιμένεις μια αίθουσα με ένα χαρτάκι, όπως στην τράπεζα. Να σειρά σου. Άλλο με το νηφικό. Αλλά δεν είσαι μόνος ο τρελός του χωριού που έβαλες ένα νηφικό και πήγες. Ναι. Είναι και άλλες κοπελίτσες με νηφικό, και άλλες πιο μεγάλες, και γυναίκες ζευγάρια που περιμένουν να παντρευτούν. Δηλαδή έχει απ' όλα. Ναι. Ένα χρωματιστό πλήθος που όλοι είναι χαρούμενοι εκείνη τη μέρα. Ίσως και κάποιοι άλλοι που σου είπα δεν το κάνουν απαραίτητα από χαρά γιατί υπάρχει ένα διαδικαστικό. Δεν είναι καθόλου ψυχρό. Πήραμε τους γονείς μας Skype call. Ναι. Δεν σου λείπαν, δεν ήθελες να είναι εκεί. Κοίταξε, επειδή το είχαμε. Δεν μου λείπαν. Εντάξει, μπορεί κάποιες στιγμές, κάποια δευτερόλεπτα, κάποια λεπτά να μου λείψαν. Αλλά γενικότερα ήμασταν σε πολύ μεγάλη επικοινωνία με τους γονείς. Δηλαδή, τους στέλναμε φωτογραφίες με mail. Είναι και high-tech oriented οι γονείς γενικότερα. Το έχουν, ας πούμε, με τεχνολογία. Τους παίρναμε στο Skype. Τους είχαμε στείλει το πρωί στο email του τραγούδι το σήμερα γάμος γίνεται. Εντάξει, το κάναμε με ένα δικό μας διαφορετικό τρόπο. Πάρα πολύ ωραία. Ναι. Αλλά πάντως θέλω να το τονίσω αυτό γιατί δεν είχαμε σκοπό να κρυφτούμε από κανέναν. Στο κάτω-κάτω δεν το λέγατε όμως. Ναι. Δηλαδή, αν σε ρωτούσαν τι έχεις να κάνεις την άλλη εβδομάδα, έλεγες πάνω να παντρευτώ στη Νέα Υόρκη ή δεν έλεγες τίποτα? Δεν το έλεγα γιατί ήθελα να μαθευτεί μετά. Για να μην γίνει. Γιατί λέω εντάξει, γενικώς ξέρεις, να γίνει πρώτα, να τα καταφέρουμε. Γιατί ξέρεις, λέγαμε κι εμείς να μπορέσουμε όμως. Γιατί δεν ξέρεις και τι χαρτιά θα σου ζητήσουμε μετά. Τελικά είναι πάρα πολύ απλό. Δεν το έλεγα όμως όχι για να το κρύψω και είχα κάποιο λόγο ότι δεν ήθελα να το πω. Ίσα τα το είπα και φωτογραφίες έβγαλα
και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης βάλαμε τις φωτογραφίες. Δηλαδή, ίσα ίσα μοιράστηκα τη χαρά μου μετά. Στο πριν δεν ήθελα. Ήταν ρομαντικό όλο αυτό, Εύα. Ήταν πολύ ρομαντικό. Δηλαδή, άμα είσαι ερωτημένος με τον σύντροφό σου, αποφασισμένος ότι με αυτόν θες να κάνεις αυτό το γάμο, μπορώ να σου πω ότι το ζεις πιο πολύ, φαντάζομαι, από το γάμο το παραδοσιακό. Γιατί δεν έχεις τίποτα να σου αποσπάσει την προσοχή, ούτε τους γονείς, ούτε τα πρέπει, ούτε το άγχος αυτό που είπαμε, τα τραπέζια, το ποιος θα κάτσει πού, το ποιος θα καλέσει, το ποιος παρεξηγήθηκε, το αν μείναν όλοι ευχαριστημένοι με το μπουφέ και με, το... ναι. με τα φαγητά. Κατάλαβες. Είστε οι δυο σας. Δεν είχες καθόλου ενοχές δηλαδή για αυτούς που δεν ήρθαν. Όχι. Γιατί οι γονείς μου το πήραν πάρα πολύ καλά, χαρήκανε. Τους είπες εσύ μην έρθετε. Όχι, δεν τους είπα μην έρθετε. Τους είπα ότι θα πάμε να κάνουμε ένα γάμο στην Νέα Υόρκη και εμείς εδώ θα βγούμε να φάμε πριν, θα βγούμε να φάμε μετά, θα ξαναβγούμε να ξαναφάμε, θα πάμε για να χορέψουμε, μα θέλετε. Αλλά εμείς πήραμε αυτή την απόφαση. Εντάξει, ούτως ή άλλως δεν θα ήταν δυνατόν να ξεκουβαληθούν όλοι οι γονείς μου, γονείς του, μπλα μπλα και να έρθουν. Είναι πολύ ρομαντικό, είναι πολύ ωραίο. Δηλαδή δεν νομίζω ότι έχει κάτι, πώς να σου πω. Ήταν κάτι διαφορετικό. Δηλαδή ξεκινήσαμε μαζί το πρωί από το ξενοδοχείο. Με το ταξί έβρεχε και ο Λάσκα κατά οκτωδός, γι' αυτό και οι ομπρέλες φωτογραφίες. Ναι, γιατί πολλοί μου λένε ότι αυτές τις ομπρέλες με τις είχατε για δεκόρ. Όχι, λέω, δεν είναι εντάξει. Όχι, ως εκεί. Σίγουρα οι ομπρέλες έβρεχε καρέκλες. Όπως ξέρεις, στην Νέα Υόρκη, άμα πιάσει να βρέχει, βρέχει. Και ήταν όλα πάρα πολύ απλά και πάρα πολύ ωραία. Μπήκε σε εύκολα τελικά στην ενημέρωση, γιατί ίσως στην ψυχαγωγία. Είναι σαν να το ξεχάσαμε όμως. Δηλαδή, έπεισες αμέσως την ενημέρωση. Το αισθάνεσαι αυτό, ότι έγινε έτσι όντως. Ναι, το αισθάνομαι και χαίρομαι ιδιαίτερα γι' αυτό. Αλλά χωρίς να αποποιούμε, και θέλω να το αποσαφηνίσω αυτό, χωρίς να αποποιούμε ποτέ ούτε το διάστημα που δούλευα στον τομέα της πιο ψυχαγωγικής, ας πούμε, ιδιότητας και ενημέρωσης. Όμως τελικά είδα ότι εμένα αυτός ο χώρος ο συγκεκριμένος, εμένα σαν Εύα δεν μπορώ να τον υποστηρίξω καλά. Σαν τηλεθεάτρια και τώρα το βλέπω και τώρα μ' αρέσει, αν και πιστεύω ότι έχει αλλάξει τελείως μορφή. Και εξελίσσεται, όχι επειδή είμαστε στο Joy τώρα που μιλάμε, αλλά εσείς κάνετε μια εκπομπή που πιστεύω είναι ο νέος τρόπος ψυχαγωγίας και έχετε κάνει την αρχή. Τώρα, όσον αφορά εμένα, εγώ πέρασα ένα μεγάλο διάστημα στο Sky που ήταν για μένα πάρα πολύ καθοριστικό και με βοήθησε για να κάνω αυτό που λες τώρα και να πεις εσύ ότι δεν θυμάμαι ότι η Εύα ήταν κάποτε εκεί και τώρα κάνει αυτό. Δηλαδή, τι διάστημα, τι έγινε. Ήταν ένα διάστημα που έκανα ραδιόφωνο στο Sky 100.3 κάθε μέρα 2 ώρες, όπου έκανα και πολλές έκτακτες εκπομπές με έκτακτη επικαιρότητα, που είναι αυτό κάτι το οποίο σε πάει πάρα πολύ γρήγορα μπροστά και σε σκληραγωγεί, να το πω έτσι, και σου επιταχύνει τα αντανακλαστικά σου. Και μετά ήμουν ένα πάρα πολύ μεγάλο διάστημα που ήμουν στις ειδήσεις, στο πολύ πρωινό δελτίο. Πολλοί κόσμοι που δεν ξυπνάει 5 το πρωί μπορεί και να μην το βλέπε. Δηλαδή ήμουν ένα χρόνο που έκανε το δελτίο των 5.30 με 6. Τι ώρα ξυπνούσες. Άστο. Τι ώρα. Ξυπνούσα τον πρώτο καιρό μέχρι να ξεψαρώσω που λέω κι εγώ. Ξυπνούσα 3.30. Ναι. Έβαζες 3.30 ώρα ξυπνητή. Λέει, τι ώρα κοιμόσουν. Από τις 10, από τις 9. Και πάλι. Δεν, είναι πολύ δύσκολο, δεν έχει ζωή. Δηλαδή, εγώ απορώ το Λιριτζή, ο οικονόμου και όλοι αυτοί που είναι σε αυτή τη ζώνη, Παπαδάκης, και όλοι αυτοί που είναι όλα αυτά τα χρόνια και το κάνουν, ξέρω εγώ, δεκαετία και πάνω, πώς το κάνουν. Μιλώντας μαζί τους, μου λένε ότι δεν το συνηθίζεις ποτέ. Δηλαδή, ότι πραγματικά το κάνεις, απλά δεν το συνηθίζεις. Είναι σκότωμα για το βιολογικό μας ρολόι. Βέβαια. Ναι, ξύπνησα στις 3.30. Έβγαινα και στους δρόμους δεν υπήρχε άνθρωπος. Φοβάσαι κιόλας να πας, δηλαδή. Ναι, εντάξει. Έβλεπες μόνο τους ξενύχτηδες, ξέρεις, και τους που γυρνούσαν από τα ποτά και τα κλαμπ και έλεγες ζηλεύω. Δηλαδή είχε τύχει περιστατικό να πετύχω φίλη μου στο δρόμο που μπαίνουμε κοντά και να γυρίσει από τα ποτά. Και εγώ να την κορνάρω. Φύγε, πάω για δουλειά. Εντάξει, αλλά είναι ήταν πολύ δημιουργική διαδικασία για μένα και πάρα πολύ ισχυρή και σημαντική.